Άρνος και μπροστά μας πηδιά μια άσκηση πάνω στα διαστήματα εμπιστοσύνης, η οποία λέει: σε μια κλινική μελέτη αξιολογήθηκε αποτελεσματικότητα δύο φαρμάκων, του Χ και του Ψ. Πήραμε 100 ασθενείς, δώσαμε το φάρμακο Χ για μια εβδομάδα και αντίστοιχα το Ψ για μια εβδομάδα. Η σειρά χορήγηση των φαρμάκων έγινε με τυχαίο τρόπο ανάσθενη. Αφού χορηγήθηκαν και τα δύο φάρμακα, κάθε ασθενής δήλωνε την προτίμησή του για τα δύο φάρμακα. 65 ασθενείς δήλωσαν ότι προτιμούν το φάρμακο Χ και 35 το Ψ. Να κατασκευάσετε ένα 95% διάστημα εμπιστοσύνης για κάθε μία από τις δύο αναλογές προτίμησης, δηλαδή για κάθε ένα φάρμακο. Οπότε πρέπει να φτιάξουμε δύο διαστήματα εμπιστοσύνης. Ένα που να αφορά την προτίμηση για το Χ και ένα για το Ψ. Παιδιά, το καλό με αυτά τα θέματα είναι ότι λέει ξεκάθαρα τι ζητάει, οπότε ξέρουμε ξεκάθαρα ότι είμαστε στο κεφάλαιο των διαστημάτων εμπιστοσύνης. Στα διαστήματα εμπιστοσύνης, παιδιά, μπορεί να μας ζητηθούν δύο ερωτήματα. Ή να κατασκευάσουμε διάστημα εμπιστοσύνης για τη μέση τιμή, οπότε πηγαίνουμε ή σε αυτόν ή σε αυτόν ή σε αυτόν τον τύπο. Ή να μας ζητήσει να φτιάξουμε διάστημα εμπιστοσύνης για αναλογία. Η αναλογία, παιδιά, αλλιώς λέγεται και ποσοστό. Άρα όταν δείτε να λέει αναλογία σημαίνει ποσοστό. Οπότε παιδιά, εμπροκειμένου, εμείς θα πάμε σε αυτόν εδώ τον τύπο για το διάστημα εμπιστοσύνης του ποσοστού. Για να το γράψουμε τι λέει. Είναι λέει P καπελάκι συν πλην Z 1 μείον α δεύτερα επί πόσο ρίζα P καπελάκι επί 1 μείον P καπελάκι και όλο διανύει. Αυτό το τύπο, παιδιά, θα τον εφαρμόσουμε δύο φορές. Μία για το φάρμακο Χ και μία για το φάρμακο Ψ. Να δούμε, παιδιά, λίγο τα συστατικά, έτσι. Το Ν είναι το μέγεθος του δείγματος, δηλαδή προκειμένου είναι το 100, αφού 100 είναι η ασθενής του δείγματος όπου έγινε η χορήγηση του φαρμάκου. Το Α είναι το επίπεδο σημαντικότητας που, όπως είπαμε και σε προηγούμενο μάθημα, αυτό ισούται με 1 μείον αυτό το ποσοστό που συνοδεύει το διάστημα εμπιστοσύνης, δηλαδή είναι 1 μείον το επίπεδο εμπιστοσύνης, το 0,5 με το κειμένο. Άρα το α, το επίπεδο σημαντικότητας, είναι 0,05. Ωραία. Τα ίδια, παιδιά, προφανώς ισχύουν και για την άλλη μεριά. Το ν είναι 100 και το α είναι 0,05. Ωραία. Το π καπελάκι τώρα, παιδιά, τι είναι? Είναι τι ποσοστό προτιμάει το κάθε φάρμακο. Το φάρμακο Χ το προτιμούν οι 35. Όχι. Το φάρμακο Χ το προτιμούν οι 65, παιδιά. 35 προτιμούν το Ψ. Άρα το πεκαπελάκι, δηλαδή το ποσοστό των ασθενών που προτιμούν το φάρμακο Χ, είναι 65 προς πώς είναι όλοι οι ασθενείς, 100. 65 ως 100. Άρα είναι 0,65. Και το αντίστοιχο ποσοστό των ασθενών που προτιμούν το Ψ είναι 35 προς όλους τους ασθενείς που είναι 100, άρα 0,35. Ωραία, παιδιά, αυτά τα συστατικά θα τα βάλουμε στον ένα τύπο και στον άλλο και θα βρούμε το αντίστοιχο διάστημα εμπιστοσύνης για κάθε μία αναλογία που ζητάει. Άρα, αν πάμε εδώ πάνω, θα γράψουμε 0,65 συν πλην Z. Λοιπόν, παιδιά, για να κάνουμε λίγο αυτό ξεχωριστά να δούμε πόσο κάνει. Είναι 1 μείον το α που είναι 0,05 προς 2. Λοιπόν, για να δούμε πόσο κάνει. 1 μείον 0,05 προς 2 είναι 0,975. Άρα αυτό εδώ, παιδιά, που κυκλώνω είναι 0,975. Επί ρίζα, το πεκαπελάκι είναι 0,65 επί 1 μείον 0,65 προς το νε που είναι 100. Λοιπόν, να το κάνουμε και από την άλλη μεριά αντίστοιχα, άρα εδώ θα βάλουμε το π καπελάκι που εδώ είναι 0,35 συν πλην Z, το 1 μείον α δεύτερα δεν αλλάζει, είναι αυτό που βρήκαμε από εδώ, δηλαδή 0,975 επί ρίζα. Το π καπελάκι που είναι 0,35 επί 1 μείον το π καπελάκι που είναι 0,35 δια το νι που είναι 100. Λοιπόν, παιδιά, θα κάνουμε τις πράξεις, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε πόσο είναι αυτό το Z, 0,975. Γι' αυτό θα πάμε εδώ στο τυπολόγιο, θα πάμε στους πίνακες της κανονικής κατανομής και θα δούμε εδώ για την κανονική κατανομή που βρίσκεται μέσα εδώ στους πίνακες το 0,975.
Αν δεν βρούμε ακριβώς το ίδιο, αναζητούμε αυτό που είναι το πιο κοντινό. Το 0,975, επειδή υπάρχει όντως και είναι στη διασταύρωση του 1,9 και πόσο εδώ πάνω και 6 εκατοστά, άρα είναι 1,96. Άρα το Z 0,975 είναι 1,96. Άρα έχουμε 0,65 συν πλην 96 επί ρίζα. Επειδή για να δούμε αυτό που είναι μέσα στη ρίζα πόσο κάνει. Είναι 0,65 επί 1-0,65 μας κάνει 0,35 και όλο δια 100. Άρα είναι 0,002275. Λοιπόν, ωραία. Το ίδιο και από εδώ. 0,35 συν πλην Z 0,975 που είναι 1,96 και αυτό μέσα στη ρίζα παιδιά είναι 0,35 επί 0,65 δια 100. Δηλαδή, το ίδιο με πριν. Άρα 0,002275. Ωραία. Αυτό εδώ παιδιά σημαίνει δύο πράξεις. Η μία πράξη είναι 0,65 συν 1,96 επί τη ρίζα του 0,002275 και άλλη είναι η πράξη 0,65 μείον 1,96 επί ρίζα 0,002275. Η κάθε πράξη παιδιά θα δώσει τα άκρα του διαστήματος εμπιστοσύνης που ψάχνουμε. Άρα αν πάμε εδώ πέρα, εντάξει. Λοιπόν, εδώ παιδιά θα μας δώσει 0,5565, θα μας δώσει αυτή η πράξη, ωραία, και 0,7435 η άλλη. Άρα το διάστημα εμπιστοσύνης για το ποσοστό που προτιμάει το φάρμακο Χ είναι από 55,65% έως 74,35%. Άρα παιδιά, αυτό είναι το διάστημα εμπιστοσύνης για την αναλογία που ζητάει, το ποσοστό δηλαδή των ασθενών που προτιμούν το φάρμακο Χ. Και το διάστημα είναι 95%. Δηλαδή με δύο λόγια, είμαστε 95% σίγουροι ότι το ποσοστό των ασθενών που προτιμάει το φάρμακο Χ είναι από 55,65% μέχρι 74,35%. Ωραία. Και το ίδιο και με το άλλο, παιδιά. Θα κάνουμε την πράξη της πρόσθεσης. Τη ρίζα παιδιά την υπολογίζουμε άνετα στο κομπιουτεράκι, έτσι. Κάνουμε και την πράξη αντίστοιχα της αφαίρεσης. Οπότε από εδώ παιδιά παίρνουμε αντίστοιχα πια αποτελέσματα. 0,2565 είναι αυτή εδώ η πράξη στο κομπιουτεράκι, έτσι, και η άλλη πράξη είναι 0,4435. Άρα είμαστε 95% σίγουροι ότι το ποσοστό, η αναλογία λέει των ασθενών που προτιμούν το φάρμακο Ψ, κυμαίνεται από 25,65% μέχρι 44,35%. Αυτά παιδιά είναι τα δύο διαστήματα εμπιστοσύνης για καθένα από τα φάρμακα Χ και Ψ που ζητούσε η άσκησή μας. Απλά και εύκολα. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή επιτυχία. Ο δάσκαλος είναι εδώ για εσάς. Ανός Τζιάν. Να έχετε όλα τα καλά του Θεού.